Καταρχήν τον Δήμαρχο, τον οποίο μας δίνει μια μακρά σχέση στο σύνδεσμο που γίνεται η σχέση μας και η συνεργασία μας. Όσο ενδιαφερόμενο τότε για τον Δήμο, γιατί μετά ο Δήμαρχος εργαστήκαμε εγώ ως υπουργός αθλητισμού και εκείνος ο Δήμαρχος που σήμερα πάει απάνω με το ίδιο. Πήραμε το γήπεδο. Πήραμε το γήπεδο του σύνδεσμου. Που εκεί θεωρούσα ότι ήταν ένα άβατο, ας πούμε, και επειδή κάποιοι είχαν σηκώσει. Πολύ σημαντικό. Είχαν σηκώσει τα μαγεία, νομίζω ότι δεν έχουν πάει κανένα, δεν πειράζει κανένα. Πολύ σημαντικό. Και θα πω και κάτι. Και υπήρχαν και φωνές μέσα από την γνωστική μας ομάδα, λέγανε προσωπικά μου πειράξει τα παιδιά. Ποια παιδιά. Τα παιδιά ήταν καταπατητές. Είχε καμία σχέση με τον αθλητισμό και φυσικά με αυτό που θέλει να δημιουργήσει ο Δήμος. Και αυτό το λόγο πολύ χαρούμε για αυτή την απόφαση, για αυτή την εξέλιξη. Και νομίζω ότι θα κάνει το καλύτερο. Τώρα, είμαστε εδώ σύσσωμοι πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Στις κοινές δεξιών με τον Σάββατο τον Κελέτση που είναι και αρμοδιότητά του, αλλά και με τον Δημήτρη Σταμελή που έχει άλλη αρμοδιότητα στην Υπουργή, αλλά και αγαπημένοι φίλοι από πολλά χρόνια, από τότε που ήρθα για πρώτη φορά στην Βουλή. Μαζί του ήρθα πρώτη φορά. Μαζί. Αλλά είμαστε και με τους τρεις γενικούς γραμματείς. Ο πιο κοντινός στα αντικείμενά σας, στα θέματά σας, είναι ο Γιώργος Στρατάκος. Ο λιγότερο κοντινός, αλλά σε θέμα υποδομών, είναι ο Δημήτρης Παγιανίδης. Το λιγότερο κοντινό, αλλά η σχέση λόγω των προγραμμάτων και τη νέα κάπη είναι ο Κώστας Παγινέτο. Άρα είμαστε όλοι εδώ. Είμαστε όλοι εδώ διότι και θα είμαστε για 3,5 περίπου ημέρες τώρα, ξεκινώντας ένα πολύ γεμάτο περιεκτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε από σήμερα το πρωί, που κινούμαστε μαζί κατά ομάδες και χωριστές. Ήδη, για παράδειγμα, ο Διονύσης μαζί με τον Κώστα επισκέφθηκα πρωί-πρωί, από νωρίς το πρωί, ένα μέρος των υπηρεσιών μας εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν νοείται να λέμε το Υπουργείο Αγωγής Ανάπτυξης να έχουμε στο μυαλό μας μονάχα το κεντρικό κτίριο Σαχαρνών 2, παρετώντας και στην Αττική έχουμε 18 σε 18 κτίρια στην Ελλάδα, οπότε είναι στο μυαλό μας ένα κτίριο. Αλλά αντίστοιχο όμως θέμα, πολυδιάσπαση δηλαδή, και μεγάλη διασπορά έχουμε και εδώ πέρα. Και αν δεν ξέρουμε τις υποδομές, εγκαταστάσεις, τις συνδύσεις που εργάζονται, είναι καλό και να εργαστούν, να στελέχουν τις εργάτες μας δηλαδή. Πώς αλήθεια να έχουμε απαιτήσεις. Άρα από νωρίς το πρωί ξεκίνησε ένα πρόγραμμα επιστρέψεων που γεννήσει παρέα με τον Κώστα. Αντίστοιχο πρόγραμμα ανακλάδου και αντικείμενο θα κάνει και ο Σταύρος μαζί με τους ανάλογα το αντικείμενο και με τον Γιώργο και με τον Δημήτρη. Εξούτε αυτές τις τρεις πρώτες 3,5 μέρες πριν την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ να έχουμε έρθει σε επαφή ένα μεγάλο κομμάτι του τομέα επιχείρησης μας. Βεβαίως εδρεύει, να στροφείται, να πείσετε εδώ στην κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη. Θα ακολουθήσει όμως και συνέχεια το πρόγραμμά μας και μετά το Σάββατο, θα μας φυσικά όλοι στην δουλειά του Υπουργού, η κλάση να ελπίζει περισσότεροι, ελπίζω να σκεφτείτε μια δημοκρατία και αν είμαστε να γίνεται. Αλλά και την Δευτέρα που θα ξεκινήσουμε ένα επίσης τριήμερο πρόγραμμα, ξεκινώντας από το περίπτερό μας, που βεβαίως έχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφή, μαζί με όλους τους εμπειρογνωμένους φορείς, εντός της έκθεσης. Μάλιστα, ραντεβού έχουμε δώσει για να γνωρίζετε Σάββατο 10 ώρα το πρωί στο περίπτερό μας εντός του κεντρικού κτιρίου της ΔΕΘ. Εμείς βάλαμε κάποιες προτεραιότητες, οι οποίες έχουν γίνει λίγο πολύ γνωστές. Θα σας μεταφέρω για να γνωρίζετε και εσείς τι στο καλό παλεύουν ή τι θέλουν αυτή η νέα ομάδα που επέλεξε ο Πρωθυπουργός να ηγηθεί του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Για εμάς, πρώτες προτεραιότητες είναι δύο. ΕΛΓΑ και ο ΠΕΚΕΠΕ. Φαντάζομαι ότι είστε εσείς σε επαφή είτε με τον ένα είτε με τον άλλο φορέα. Εποπτευόμενος οργανισμός και ο ένας, προδόμενος και ο άλλος, αλλά με πάρα πολλά γνωστά ή λιγότερο γνωστά προβλήματα. Σε ό,τι αφορά τον ΕΛΓΑ, θα προχωρήσουμε ταχύτατα στην επικαιροποίηση του κανονισμού μετά από 20 πλέον χρόνια. Το έχω πει πολλές φορές, θα το επαναλάβω και τώρα. Θα είναι γρήγορη διαδικασία, γιατί υπάρχει πολιτική βούληση και είναι ξεκάθαρο, αλλά έχουμε κληρονομήσει και μια πολύ καλή προετοιμασία που έχει γίνει την προηγούμενη τετραετία από τους τρεις προκατόχους μας. Μπορίδη, Λιβανό και τελευταία του Γεωργαντά του Γεωργού. Έχουμε υλικό ώστε να προχωρήσουμε με πολύ γρήγορο ρυθμό και στοχεύουμε πριν το τέλος του χρόνου να έχει ψηφιστεί στη Βουλή ο νέος κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να περιλαμβάνει μέσα περισσότερους κινδύνους, να είναι δικαιότερος, να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί με τις νέες κλιματολογικές συνθήκες που αναπτύσσονται στις στη χώρα μας, αλλά γενικότερα να είναι πιο κοντά στις σημερινές ανάγκες όλων των ασφαλιζομένων. Το δεύτερο που νομίζω απασχολεί πολύ